Επιστρέψαμε μετά τα διαφημιστικά μηνύματα, κυρίες και κύριοι. Παρακολουθείτε την τηλεοπτική σφήνα στα σπορ κάθε Δευτέρα και Παρασκευή 6.30 με 8 πλέον και σε επανάληψη την ίδια μέρα το βράδυ γύρω στις 11.30 στο πρόγραμμα της Βεργίνας τηλεόρασης. Μιλήσαμε για το Euro, για την εθνική ομάδα και για τις ομάδες γενικότερα της Θεσσαλονίκης με τον ομοσπονδιακό προπονητή, τον κύριο Νίκο Παπαδόπουλο. Τώρα θα πάμε να μιλήσουμε για τις πολύ μεγάλες επιτυχίες των Ελλήνων αθλητών στο στίβο. Δεδομένου ότι μαζί μας εδώ στο στούντιο έχουμε την τιμή να έχουμε την πρώην πρωταθλήτρια Ελλάδας και νυν αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης και πρώην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, την κυρία Κούλα Γιαννακίου, πολύ γνωστή στον χώρο του αθλητισμού. Καλησπέρα, ευχαριστούμε που είστε μαζί μας. Καλησπέρα κύριε Πετρουλάκη, σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση να είμαι κοντά σας, χαρά μου. Να είστε καλά και βέβαια να πω ότι η κυρία Γιαννακίου ήταν στη Ρώμη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν θα μπορούσαμε, δεν ήταν άλλωστε σαν αθλήτρια κιόλας και κοντά στο μήκος κιόλας, λογικό ήταν αυτό. Και είδαμε και τον Καραλή και τον Μίλτο Τεντόγλου και τη Στεφανίδη, την Κατερίνα που έκαναν τις πολύ μεγάλες επιτυχίες αυτές και θέλουμε λίγο ένα στίγμα πώς τα είδατε εκεί. Να σας πω, εμείς το είχαμε προγραμματίσει από πολύ νωρίς, από το Φεβρουάριο κιόλας, με την αδερφή μου και δύο φίλες, να κλείσουμε εισιτήρια, να πάμε στη Ρώμη, να κλείσουμε εισιτήρια μπροστά στο ΣΚΑΜ ακριβώς. Εννοείται, ναι. Το πάτημα, γιατί αν βλέπουμε πάτημα δεν ευχαριστιόμαστε. Και έτσι ήταν πάρα πολύ ωραία, είχαμε πολύ ωραία θέση, απολαύσαμε τον Τεντόγλου, είχαμε τριγύρω μας Ιταλούς νεολαίους φιλάθλους, οι οποίοι ήταν υπέροχοι. Όλοι μας προσπαθούσαμε να ενθαρρύνουμε όλους τους αθλητές και αυτή την ομορφιά έχει ο Στίβος, κύριε Πετρουλάκη, αυτή την ευγενή άμυλα που λέμε, που σε κάθε προσπάθεια του αθλητή, ασχέτως και αν κάποιος αθλητής άλλης εθνικότητας κοντράρεται με τον δικό μας αθλητή, εντούτοις εμείς τα παλαμάκια μας για να τους ενθαρρύνουμε να πάνε όσο το δυνατόν καλύτερα. Και οι Ιταλοί το ίδιο. Χαρήκαμε πάρα πολύ τον Μίλτο Τεντόγλου. Ήταν απίστευτος. Οι επιδόσεις του ήταν καταπληκτικές. Μάλιστα έλεγα στον Μπομάσκι μετά. Ξέρετε, και το μήκος το έχω κάνει, είναι το άθλημά μου, το γνωρίζω πολύ καλά και σαν προπονήτρια, ότι δεν μπορεί ένας αθλητής που πηδάει 8.42, 8.45, 8.49, 8.65 δύο φορές, αυτός ο αθλητής έχει πάνω από 8.80 άλμα στα πόδια του. Και απλά πρέπει να αθεί και αυτό που λέμε να κάτσει, ναι, στην κατάλληλη στιγμή. Και εγώ πιστεύω ότι θα γίνει κιόλας. Το λέω έτσι και το προβλέπω. Δηλαδή πάτε, λέτε ότι μπορεί να κάνει 8.85 ο... Εγώ το πιστεύω. Εγώ το πιστεύω. Μάλιστα. Και νομίζω ότι και ο Πομάς και συμφώνησε μαζί μου σε αυτό, ότι ναι, μπορεί να συμβεί αυτό. Αυτή η σταθερότητα ήταν εκπληκτική. Και αυτή η σταθερότητα ενθουσίασε πάρα πολύ και τον κόσμο, οι οποίοι τον επιθυμούσαν όλοι οι ξένοι εκεί και οι Ιταλοί φίλαθλοι. Ναι. Είναι καταπληκτικός, είναι μεγάλος αθλητής. Είναι πολύ μεγάλος αθλητής. Πολύ καλή ταχύτητα. Ναι. Όταν πλησιάζει τη βαλβίδα, η ταχύτητά του είναι πολύ μεγάλο προσόν. Με τόσο μεγάλη ταχύτητα, του δίνει τη δυνατότητα να προωθηθεί προς τα εμπρός. Ναι. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Τώρα, επειδή μιλάω με μία πρώην αθλήτρια, έχει κάνει παρκούρ. Τον βοήθησε από ό,τι φαίνεται πάρα πολύ το παρκούρ που έκανε σαν άθλημα. Δηλαδή, αυτά τα άλματα που έκανε από εκεί τώρα ανακαλύψαν έτσι κι αλλιώς τον Τεντόγλου. Και δεν ξέρω αν αυτό παίζει. Να σας πω προπονητικά. Προπονητικά. Εμείς το λέμε συνέχεια ότι όλοι, ένα μικρό παιδί είναι καλά να ασχοληθεί με την πολυπλευρικότητα. Ναι. Δηλαδή να ασχοληθεί με διάφορες μορφές γύμνασης, στην ταχύτητα, στη δύναμη, στην αντοχή, στην ευληγησία, έτσι ώστε να αναπτύξει όλες τις παραμέτρους. Και μάλιστα λέμε ότι και ο Στίβος με τα αγωνίσματα που έχει και με τις προασκήσεις που έχει ενδείκνεται στο να δομήσει ένα πολύ σωστό σώμα προπονητικά, ώστε αργότερα και σε όποιο άθλημα και σαν θα πάει αυτή η πολυπλευρικότητα να τον βοηθήσει. Στα πλαίσια αυτής της πολυπλευρικότητας, ναι. Απλά ο αθλητής είναι ταλέντο, είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, έχει ταχύτητα, έχει και την άνεση να κάνει και τις κινήσεις στον αέρα, να πω χαλαρότητα, ναι, παίζει ρόλο και αυτό. Και πραγματικά είναι πολύ μεγάλο ταλέντο, είναι μεγάλος αθλητής, μεγάλη πάστα αθλητή. Γι' αυτό και βλέπουμε αυτές τις επιδόσεις. Βέβαια, όλο αυτό συνοδεύεται και από μια πολύ καλή προετοιμασία. Εννοείται. Και ο Θεός να βάλει το χέρι του, να μην υπάρχουν τραυματισμοί. Ιδιαίτερα σε κέρυες χρονικές στιγμές πριν τους αγώνες. Πρώτη φορά είδα βέβαια αυτό τώρα που βλέπουμε εδώ, την απονομή να γίνεται σε ένα χώρο εκτός σταδίου. Αυτό... Έγινε ακριβώς απ' έξω την επόμενη μέρα. Μαζευτήκαμε εκεί για να τον χαρούμε, να τον χειροκροτήσουμε. Και αν θέλετε την προσωπική μου άποψη,
Εγώ δεν συμφωνώ σε αυτό. Δεν μου αρέσει σωστό. Αυτό το να γίνεται η απονομή έξω από το γήπεδο. Μου αρέσει κλασικά, όπως έχουμε συνηθίσει όλα αυτά τα χρόνια, μέσα στο στάδιο να γίνει η απονομή, να το χαρούν όλοι οι αθλητές αμέσως μετά τη λήξη του αγωνίσματος, που είναι και πραγματικά στο στάδιο όλοι αυτοί οι οποίοι είδαν τους αθλητές να αγωνίζονται και μετά να δουν και την απονομή των επάθλων. Εμένα μου αρέσει και μάλιστα με όσους συζητούσα εκεί, όλοι το ίδιο λέγανε. Τώρα αυτό, γιατί γίνεται έξω και μάλιστα με έτσι μία μορφή κάποια, να μην πω έτσι εορταστική, αλλά να πω και λίγο με την καλή έννοια, σαν... Γκλάμουρ. Γκλαμουριά, δηλαδή κάτι... Γκλαμουριά όχι, δεν ξέρω αν οι τηλεοπτικές ανάγκες επιδιώκουν κάτι τέτοιο, ναι. Αλλά... Δεν ξέρω, προσωπικά δεν μου αρέσει. Και εμένα δεν μου αρέσει. Καλύτερα με στο στάδιο, μετά την κούρσα, μετά το άλμα, μετά το τίποτα άλλο. Έτσι, νομίζω ότι θα ήταν καλύτερο. Και δίνει και τη δυνατότητα σε όλους τους φιλάθλους που βρίσκονται μέσα στο γήπεδο εκείνη την ώρα να το δουν και το απολαύσουν. Ενώ με το που έγινε την άλλη μέρα και πήγαμε έξω από το γήπεδο, στο χώρο εκεί που είχε στηθεί, δεν ήμασταν πάρα πολύ. Ναι, σωστό. Δεν ήμασταν. Έτσι ήμασταν ακριβώς. Το ένα δέκατο. Η Στεφανίδη και ο Καραλής στο ίδιο άθλημα, εκεί τι έγινε. Καλά, η χαρά της ζωής, ένα παιδί το οποίο πραγματικά απολαμβάνει αυτό που κάνει, έχει προπονείται σκληρά, είναι ένα πάρα πολύ καλό παιδί, είναι νέος, είναι αθλητής που μαχητής, μας χάρισε ένα σημαίνιο μετάλλιο, εντάξει είναι γιος αθλητή έτσι, οπότε έχει και γονίδια, να το πούμε και αυτό, και πραγματικά είναι η χαρά της ζωής. Τον απολαύσαμε, πιστεύω ότι έχει να δώσει κι άλλα μπροστά σε αυτό, είναι πλέον έχει καθιερωθεί στους αθλητές, τους μεγάλους του άλματος επικοντό, και το επικοντό μας έδωσε δύο μετάλλια. Και με την Κατερίνα τη Στεφανίδη. Τι να πούμε για την Κατερίνα τη Στεφανίδη. Δηλαδή η κοπέλα τα έχει πάρει όλα. Ναι. Είναι εξαιρετική αθλήτρια, μας έχει γεμίσει με μετάλλια και στους Ολυμπιακούς και σε παγκόσμια πρωταθλήματα, σε ανοιχτό στίβο, 16-18 κλειστό στίβο. Είναι εξαιρετική και τώρα, παρόλο του είχε ένα τραυματισμό, είχε πρόβλημα στο πόδι, αλλά παρόλα αυτά μάζεψε τις δυνάμεις της, η εμπειρία της είναι μεγάλη και αυτό αποδεικνύεται πάντοτε στους αγώνες του στίβου. Οι αθλητές που έχουν εμπειρία μπορεί να ξεπεράσουν και πρόσκαιρα προβλήματα που μπορεί να υπάρχουν την ημέρα εκείνη και να καταφέρουν. Τι να πω, μας κάνει πολύ περήφανος αυτό το κορίτσι. Εγώ την ξέρω από μικρή, είναι κόρη της συναθλήτριάς μου της ζωής της Βαρέλη που έτρεχε 400 μέτρα και ήμασταν για ένα διάστημα στην εθνική ομάδα μαζί και από μικρό στον αθλητισμό μεγάλωσε έτσι και πραγματικά και σαν γυναίκα και σαν πρώην πρωταθλήτρια χαίρομαι πάρα πολύ για την πορεία της και τη θαυμάζω. Όπως και για τον Καραλή βέβαια, που περιμένουμε από τον Καραλή και άλλα, γιατί έχει καιρό μπροστά του, είναι πιο νέος. Η Κατερίνα είναι κοντά 20 χρόνια που είναι στους στίβους και μάλιστα συνεχώς με επιτυχίες. Είναι μεγάλη επιτυχία, πραγματικά. Ναι. Και τώρα μάλιστα έγινε μία κίνηση για να πολιτογραφτεί Έλληνας και ο άντρας της, γιατί είχαμε θέμα. Ναι, εκεί το πέρα. Ζήτησε μάλιστα και από τον νέο υπουργό εσωτερικών, τον κύριο Θοδωρή Λιβάνιο, και από ό,τι διάβασε το μεσημέρι, το αποδέχτηκε. Αποδέχτηκε την πρόταση αυτή ο κύριο και υποσχέθηκε ότι θα βοηθήσει να γίνει. Λογικό ήταν, γιατί αλλιώς θα έχουμε και θέμα με τους Ολυμπιακούς Αγώνες γενικότερα. Θα δούμε. Πάντως σημειώνουμε ότι είχαμε τρεις πολύ μεγάλες επιτυχίες. Υπήρχαν και κάποια άλλα παιδιά, ναι. Είχαμε την Πολυνίκη. Την Εμμανουελίδου που είναι εδώ. Μπήκε στον τελικό. Μπήκε στον τελικό. Το 200. Φιναλίστ. Τη χαρήκαμε πάρα πολύ. Μπράβο, είναι νέο κορίτσι. Και η Τζέγκο, έκτη. Έτσι. Και η Τζέγκο, έκτη. Και δεν πειράζει που είναι έκτη. Γιατί την είδα στενοχωρεμένη. Λογικό είναι. Οι αθλητές πάντοτε θέλουμε το καλύτερο. Ναι. Αλλά κάποιες μέρες είναι αυτό που λέει ο κόσμος, δεν κάθεται. Δηλαδή κάτι συμβαίνει και η απόλυτη επιτυχία δεν έρχεται. Δεν πειράζει όμως. Αυτό μας δυναμώνει. Και την επόμενη φορά μπαίνουμε με ένα πιο πείσμα δυνατή, παραπάνω. Πιο δυνατή. Ναι, λειτουργεί το πείσμα ότι τώρα θα δεις, θα προπονηθώ, θα τα δώσω όλα και την επόμενη φορά θα κάνω αυτό που δεν έγινε τώρα. Έτσι πιστεύω είναι νέα αθλήτρια, πολύ καλή αθλήτρια και δεν θα πρέπει να απογοητεύεται και δεν θα πρέπει και εμείς να τους απογοητεύουμε. Λογικό. Θα πρέπει ιδιαίτερα όταν οι πρωταθλητές μας συναντούν κάποιο πρόβλημα ή κάποια αποτυχία να είμαστε κοντά τους, να τους ενθαρρύνουμε γιατί έχουν να μας δώσουν πολλά στο μέλλον. Έτσι πιστεύω κι εγώ. Ναι. Τώρα, σαν αντιδήμαρχος αθλητισμού, να πούμε ότι η Θεσσαλονίκη έζησε ένα τουρνουά beach volley, γέμισε η περιοχή εκεί και το γήπεδο
Φάνηκε μικρό τελικά, θα μπορούσε να γίνει και μεγαλύτερο. Έτσι, και τώρα έχουμε handball, έχουμε και άλλες εκδηλώσεις. Τι γίνεται τώρα με τη Θεσσαλονίκη? Έτσι ακριβώς έγινε. Γεμίσαμε την εμβληματική πλατεία μας από την Τζιμισκή κάτω μέχρι την παραλία με άμμο. Στήθηκε το γήπεδο του beach volley, στήθηκαν οι κερκίδες και έγινε διεξήχθη το master. Και είχαμε και τους τελικούς ανδρών γυναικών εχθές και τις απονομές. Ήταν πάρα πολύ ωραίοι αγώνες. Ο κόσμος το χάρηκε πολύ. Γέμισε τις κερκίδες. Δεν ήταν, όπως είπατε κι εσείς, και πάρα πολλές. Αλλά ήταν πολύ ωραίο το κλίμα. Χειροκροτήσαμε και τους άνδρες και τις γυναίκες στις πολύ ωραίες φάσεις που είχαν δημιουργηθεί με τα καρφώματα και όλα αυτά. Δεν τελειώσαμε όμως με αυτό, γιατί σήμερα διεξάγεται beach πάλι. Σήμερα και αύριο. Από τις 5 μέχρι τις 8 το απόγευμα, γι' αυτό καλούμε και τον κόσμο να κατέβει να απολαύσει αυτό το καινούριο. Το καινούριο ήταν ακριβώς στο ίδιο σημείο. Ναι, όπου θα διατηρηθεί και η άμμος και οι κερκίδες μέχρι το επόμενο Παρασκευό Σαββατοκύριακο, όπου θα έχουμε beach handball. Στο ίδιο σημείο. Στο ίδιο σημείο ακριβώς. Στις ίδιες κερκίδες θα μπορούν να καθίσουν οι θεατές και να δουν ελεύθερα, χωρίς να πληρώνουν εισιτήριο, έτσι, να το πούμε και αυτό. Και έτσι καλούμε όλους τους Θεσσαλονίκη να κατεβούν και να χειροκροτήσουν τις προσπάθειες των αθλητών. Έχουμε βέβαια τώρα την περίοδο Αρσιβαρών, Under 15, Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα, στο Παλέτε Σπορ. Πανευρωπαϊκό, όπου βλέπουμε κάποια πλάνα βέβαια από αυτό, με πολλά παιδιά, αγόρια και κορίτσια, παίρνουν μέρος κάτω των 15, είναι το μέλλον της Αρσιβαρών και μακάρι να έχουμε και διακρίσεις και εδώ. Και εδώ πιστεύω συμμετέχει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι? Βεβαίως, είμαστε συνδιοργανωτές. Και εδώ όπως και στο beach volley, beach pali, beach handball. Και μετά, βέβαια τον Αύγουστο είναι λίγο δύσκολο να γίνουν αγώνες, γιατί και ο καιρός έχει πάρα πολύ ζέστη, έτσι δεν είναι? Ναι. Τον Αύγουστο δεν έχουμε. Δεν έχουμε. Έχουμε όμως μέχρι 31 Ιουλίου όλα τα Σαββατοκύριακα αγώνες, εκδηλώσεις και στην κολύμβηση και διάφορες άλλες. Μετά τον Αύγουστο δεν έχουμε, αλλά έχουμε Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο. Βέβαια έχουμε από τώρα και αθλητικές εκδηλώσεις, αλλά και κάποια συνέδρια νεολαίας που έχουν να κάνουν και με τον αθλητισμό και με τον εθελοντισμό. Γιατί η Δημαρχία είναι αθλητισμού, νεολαίας και εθελοντισμού, οπότε οι εκδηλώσεις μας μέχρι τέλος Νοεμβρίου, μετά τον Αύγουστο, είναι συνεχόμενες. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί η Θεσσαλονίκη ήθελε τέτοιες εκδηλώσεις, όπως και να το κάνουμε, και έχουμε και πολλά παιδιά τα οποία μπορούν να εξωτερικεύσουν και τις ικανότητές τους. Από εκεί πέρα θέλω να σας ρωτήσω, επειδή σαν Γενική Γραμματέας Αθλητισμού δουλέψατε κάτω στην Αθήνα και γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, αλλά τώρα σαν Αντιδήμαρχος Αθλητισμού έχετε κάποιο πλάνο, μπορείτε να πείτε στον κόσμο τι θα κάνετε από εδώ και πέρα, τι να περιμένουν, ειδικά και για τα προγράμματα αυτά γυμναστικής για όλους τους... Με πάτε στα Πάγο. Ναι. Ναι, στην σύσκεψη που έγινε στο Δημαρχείο με τον κύριο Βρούτσι και τον Δήμαρχο, μας μίλησε για τα προγράμματα Πάγο. Ο Δήμος Θεσσαλονίκης δεν είχε κάνει ποτέ. Δεν είχε. Για να εξηγήσουμε και στον κόσμο να καταλάβει, Πάγο είναι προγράμματα άθλησης για όλους. Για όλους. Και έτσι μπήκαμε κι εμείς, σαν Δήμος Θεσσαλονίκης, στο πρόγραμμα. Ετοιμάσαμε όλα τα χαρτιά της πιστοποίησης. Πήραμε την πιστοποίηση από το Υπουργείο Παιδείας, οπότε από το Υπουργείο Αθλητισμού, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Οπότε μετά τον Αύγουστο, το Σεπτέμβριο, θα μπούμε στον προγραμματισμό και θα ξεκινήσουμε. Θα δούμε προγράμματα για τα ΚΑΠΗ μέσα από τα προγράμματα άθλησης για όλους και θα κάνουμε ένα προγραμματισμό τον Σεπτέμβριο για να ξεκινήσουν γι' αυτά. Πολύ καλό αυτό. Πάρα πολύ καλό. Υπάρχουν πάρα πολλά σχέδια που ίσως δεν μπορώ να τα πω ακόμα και τώρα και πολύ ωραίες εκπλήξεις που υπάρχουν μέσα στο μυαλό μας και σκεφτόμαστε έτσι να δημιουργήσουμε. Είμαι για τον βέβαιος, κόσμο γιατί είστε ένα και άτομο καινούργια που... πράγματα. Ναι. Είμαστε κοντά σε όλα τα σωματεία, όλα τα σωματεία που διοργανώνουν με τη συνδρομή μας, με την βοήθειά μας. Σε όλα τα σωματεία δεν λέμε ποτέ όχι, ανάλογα με τις δυνάμεις μας, γιατί φέτος ήταν δύσκολη χρονιά, ναι, και τα οικονομικά του Δήμου δεν είναι καλά. Είχαμε και μια μεγάλη μαύρη τρύπα στα οικονομικά, οπότε και ο κωδικός του αθλητισμού είναι πολύ φτωχικός. Αλλά έστω μέσα από αυτόν τον κωδικό προσπαθούμε με τους υπηρεσιακούς παράγοντες να δούμε τα δεδομένα και ανάλογα με το άθλημα και τη δυναμικότητα του αθλήματος να κάνουμε την επιχορήγηση και στη συνδιοργάνωση να βοηθήσουμε όσο γίνεται. Είμαι βέβαιος, γιατί γνωρίζω ποια είναι η Κούλα Γιαννακίδου και ότι πραγματικά μπορεί να δουλεύετε και 25 ώρες το 24ωρο, είναι σίγουρο, αν να πετύχετε κάτι. Όλοι μαζί, όλοι μαζί. Σωστά, εντάξει, οκ, αλλά η επικεφαλής μετράει. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή παρουσία στην εκπομπή. Γνωρίζω ότι πάλι έχετε υποχρεώσει τώρα. Θα φύγετε για να πάτε σε μια άλλη εκδήλωση. Στον Περσέα. Άρα λοιπόν να σας ευχαριστήσω που κάνατε αυτό το διάλειμμα και είστε εδώ και ενημερώσετε τους φίλους τηλεθεατές για όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν και καλή επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ που με καλέσετε, ευχαριστώ.
ευχαριστώ τη Βεργίνα Τηλεόραση που μας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον κόσμο. Και να είστε πάντα καλά και πιστεύω θα σας έχουμε και στο μέλλον να σας ζητήσουμε για κάποια εδώ άλλη. Είμαστε, εδώ είμαστε. Δεν χανόμαστε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, επειδή μιλήσαμε για Άρση Βαρών, θα πάμε τώρα να δούμε και να ακούσουμε τι λένε οι δύο ομοσπονδιακοί προπονητές, ο Κώστας Καραποστόλης και η Ελένη Κουρτελίδου, που μίλησαν στον Μάκη Ιωαννίδη για το πανευρωπαϊκό πρωτάθλημα της Άρσης Βαρών και θα επιστρέψουμε. Σχεδόν μια 20ετία από την τελευταία φορά που η Θεσσαλονίκη φιλοξένησε μια μεγάλη αθλητική διοργάνωση στην Άρση Βαρών και νομίζω ότι αυτό λίγο όσους ασχολούστε με το άθλημα σας κάνει να χαμογελάτε. Ναι, βεβαίως είναι μεγάλη επιτυχία ότι διοργανώνουμε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παιδών Κορασίδων. Είναι πολλαπλά τα ωφέλη σε όλα τα επίπεδα και για το να γνωρίσει ο κόσμος το άθλημά μας και το ότι έχουμε μια πολύ μεγάλη αποστολή 34 παιδιών τα οποία δεν θα μπορούσαμε να τα είχαμε αν γίνονταν κάπου έξω. Το γεγονός ότι είναι πολυπληθής αυτή η αποστολή σημαίνει ότι υπάρχει μια βάση για τα επόμενα χρόνια και γενικότερα να πάμε καλά και σε μεγάλες διοργανώσεις. Βεβαίως, είναι μια πολύ μεγάλη βάση. 34 παιδιά να αγωνίζονται στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα είναι η μαγιά μας για τα επόμενα χρόνια. Το επίπεδο των αγώνων πώς το περιμένετε φέτος? Είναι πάρα πολύ υψηλό. Έχουν γίνει ήδη δύο κατηγορίες οι πρώτες των Κορασίδων. Τα κιλά είναι πολύ μεγάλα. Αυτό σημαίνει ότι θα υπάρχει και μεγαλύτερος ανταγωνισμός και για τους Έλληνες αθλητές. Βεβαίως. Κάθε χρόνο το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα γίνεται και πιο δύσκολο. Οι χώρες δυναμώνουν, εμφανίζονται περισσότερες χώρες με πολύ καλύτερους αθλητές. Η Θεσσαλονίκη μετά από πολλά χρόνια φιλοξενεί μια μεγάλη διοργάνωση στην Άρση Βαρών. Εδώ είστε ο Αλεξάνδρο Μέλαθρο, Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Δεν ξέρω για εσάς τι σημαίνει αυτό, κυρία Κουρτελίδου, γενικά για το άθλημα της Άρση Βαρών. Το τελευταίο διεθνής αγώνας που έγινε εδώ στην Θεσσαλονίκη, πάλι στο ίδιο γήπεδο, ήταν το 2001, το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα. Και γίνεται ξανά εδώ τώρα το Ευρωπαϊκό. Πιστεύω ότι είναι μια πολύ καλή, ένα πολύ καλό ξεκίνημα ξανά για την Άρση Βαρών σε αυτές τις ηλικίες. Νομίζω ότι θα προσελκύσουμε νεαρά παιδιά να ασχοληθούν ξανά με αυτό το σπορ. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι και από τη μεριά του προπονητή μετά από τόσα χρόνια αθλήτρια εδώ. Καλή επιτυχία σε όλους τους αθλητές. Θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε να ανεβάσουμε τη χώρα μας όσο πιο ψηλά γίνεται. Περισσότεροι από 30 αθλητές συμμετέχουν για την εθνική μας ομάδα. Αυτό σημαίνει ότι αποτελούν τη βάση ίσως για μια προσπάθεια για τα επόμενα 4 χρόνια, πιθανότατα για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λος Άντζελες. Οι ηλικίες που παίζουν εδώ σε αυτό το πρωτάθλημα είναι ακόμα μικρές για να μιλήσουμε για Ολυμπιακούς Αγώνες, αν και υπάρχουν πολύ δυνατοί αθλητές, όπως η κυρία Στρατουδάκη. Βέβαια, είναι ένα πολύ καλό ξεκίνημα για να ξαναφουντώσει αυτό το σπορ και να μας δώσει στο μέλλον πάλι εκείνες τις χρυσές στιγμές. Τελικά ευκολότερο αθλητής ή προπονητής? Νομίζω σαν αθλητής ήταν ευκολότερο, γιατί σαν προπονητής αγχώνεσαι κάθε φορά για τον κάθε αθλητή ξανά από την αρχή.